σας. Λοιπόν, πιο ξέφρενοι από ποτέ, ερχόμαστε με πολλά πολλά γκάζια για να σας ξεσκώσουμε. 17 ζευγάρια έκπληξη θα ανέβουν εδώ σκηνή μας απόψε. Και το πρώτο ζευγάρι είναι έτοιμο να κάνει πανικό. Εκείνη σπούδασε μαθηματικός και είναι επιχειρηματίας. Εκείνος είναι τραγουδιστής και δημιουργός με μεγάλες επιτυχίες. Παρότι το όνομά της παραπέμπει σε νύφη της αρχαιότητας, έγινε η δικιά του μουσα. Και εκείνος όμως βρήκε το κλειδί να λύσει όλες τις εξισώσεις της καρδιάς της. Τους ενώνει η Κύπρος, τα δύο παιδιά τους και φυσικά η αγάπη τους. Είναι ζευγάρι στη ζωή, φέτος όμως θα είναι και στη σκηνή του Just. Πάμε να δούμε ένα παιδικό βίντεο ή μάλλον μην λέω πολλά, δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Από μικρός ονειρευόμουν ότι θα γυρίσω τον κόσμο με την κιθάρα μου αγκαλιά. Εγώ από την άλλη έκανα τη δασκάλα στις κούκλες μου. Τους μάθαινα εξισώσεις. Αϊνστάιν, εσύ? Όχι, μωράκι. Με αυτό το χιούμορ κέρδιζες τα κορίτσια. Και την καλή μου καρδιά. Σε πιστέψαμε. Εγώ πάλι ήμουν ρομαντική. Από μικρή ονειρευόμουν τον πρίγκιπά μου πάνω σε λευκό άλογο. Α, εσύ είχες φαντασία. Η πασία δεν ξέρω. Τη σύντροφο μου όμως την έχω πριγκίπισσα. Όταν με πρωτοείδε, σταμάτησε να τραγουδά και με έδειξε. Όταν την πρωτοείδα, σταμάτησε ο χρόνος. Την έδειξα και της είπα. Από σήμερα θα είμαστε μαζί. Ήθελα από μένα μία πρόταση. Και της την έκανα. Να έρθουμε μαζί στο Just the Two of Us. Τι άλλο θέλεις, θα σε κάνω βασίλισσα της πίστας. Δεν πάει άλλο. Θα την κάνω εγώ την πρόταση. Και τι έγινε? Ακόμα δεν ήρθαμε και άρχισε την μουρμούρα. Για πάμε. Της αγάπης στην πιάτσα για να κάψω μωρό μου καρδιές. Κι από τότε στριδιμίδι βάλαμε και δαχτυλίδι κι όλοι λένε στην παρέα ωραίος τι ωραία. Κι από τότε χίλια χίλια σ' αγαπώ κι μες στη τζίλια. Μπράβο στον ωραίο και στην ωραία που κάνατε ποδαρικό. Στον Just the Two of Us, προσοχή πως θα κατέβετε από την τούρτα από πίσω. Παρακαλώ. Γαλάτια μου, ήσουν όμορφη, λαμπερή, άνετη. Αφού βέβαια, δεν έπεσα. Βέβαια, στα στιβαρά χέρια του άντρα σου, του Γιώργου. Γιώργο, ξεκινάω από την πανέμορφη σύζυγό σου. Καλώς ήρθατε στο Just. Καλή μας αρχή, καλή μας αρχή. Γεια σας. Γεια σας. Μας κάνατε ποδαρικό σήμερα. Με το δεξί, με το δεξί. Μας κάνατε ποδαρικό. Εύχομαι να είστε γουρλίδες. Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ το εύχομαι, Παναγίτσα μου. Για να δω, η καρδιά σου πώς τι πάει, Γαλατία, έχεις αγχώς? Πάρα πολύ. Αφού δεν έπεσα, ένας Θεός ξέρει, ευτυχώς. Κατέβηκα και την τούρτα, τραγούδισα. Βασικά δεν ξέρω αν τραγούδισα. Το διασκέδασα, χόρεψα, αυτό το απόλαυσα. Αυτό είναι το Just. Και έχω και τον άντρα μου μαζί μου, οπότε. Το καλό και καλό, το είπε τώρα αυτό. Γιώργο, εσύ τι κάνεις μαθήματα? Έχουμε εξαιρετικούς. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την παραγωγή. Έχω πάθει πλάκα αρχικά. Είναι το πιο μεγάλο πλατό που έχω βρεθεί στη ζωή μου. Υπερπαραγωγή, παιδιά, συγχαρητήρια. Η ομάδα πίσω, παιδιά, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εγώ έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι όλοι φοβεροί επαγγελματίες. Και το κυριότερο είναι άνθρωποι, γιατί την έκανα να νιώσει άνετα από την πρώτη στιγμή.
Και από το σπίτι μου ήρθα στο σκηνή του Jazz The Two of Us. Εσύ έχεις ένα θετικό. Θα έχεις τον coach μέσα στο σπίτι σου. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Βέβαια, τσακωνόμαστε. Άμα, ναι, όταν με... άμα της κάνω μια κακή παρατήρηση, μπορεί να κοιμηθώ στον καναπέ το βράδυ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Δεν τη βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι σου κάνει όλα τα χατήρια, έτσι δεν είναι. Δεν είμαι γλυκιά. Ναι, βρήκα φίλη. Βίκυ, ξεκινάμε από σένα. Παιδιά μου, καλώς ήλθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Γιώργος, αγαπάμε πολλά χρόνια. Γαλάτια, δεν σε γνώριζα, αλλά έχω γελάσει τόσο πολύ μαζί σου. Στη φάρσα που σου κάνανε από το Πάμε Δανάη στο ασανσέρ, που στρίκλιζες, την έβαζα και την ξανάβαζα, ήσουν υπέροχη, ήσουν πάρα πολύ αστεία. Ξέρετε γιατί στρίκλιζε. Εγώ δεν γέλασα όμως. Γιατί σκέφτηκε εκείνη την ασφάλεια που θα έπαιρνε. Εντάξει, ήταν υπέροχο. Είπες το μυστικό, μόλις εμφανίστηκες, ότι ήθελες να το απολαύσεις, να περάσεις καλά. Αυτό θα κάνεις εδώ. Στο υποσχόμαστε, γιατί εδώ όλοι περνάμε καλά. Οπότε να τα απολαύσει για να σε απολαύσουμε. Δεν άκουσα κριτική. Κριτική δεν άκουσα, αν και δεν βάζετε κριτική. Βαθμολογία σήμερα. Εγώ δεν ακούω εσένα καλά, κατάλαβες τι έχω πάθει. Κριτική θέλεις να ακούσεις. Αυτό είπες. Βέβαια, αγάπη. Πάρα πολύ ωραία. Πω αεράτη, χαρούμενη. Πω αεράτη. Υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, την τύφλωσε το κουστούμι μου γι' αυτό. Τύφος. Τυφλώθηκε από την ομορφιά μου. Ναι, παιδιά. Τι ωραία έναρξη ήταν αυτή, τι ωραία έτσι που ξεκινάει το Just. Και λέω, να, τα Σάββατα ξαναγεμίζουν με χαρά, με ωραία τραγούδια, με ωραίες φωνές, με ωραίες παρουσίες. Γιώργο μου, πολύ ωραίο το δικό σου γυναικάκι. Πάρα πολύ ωραίο, γελάς. Το δικό μου δεν είναι. Καλό είναι και το δικό σου, τέλος πάντων, καλό είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Γαλάτια, είχες μία άνεση... Εξεπλάγει, είναι ευχάριστα, πραγματικά, γιατί δεν φαινόταν το άγχος, είμαι σίγουρη. Και μητέρα δύο παιδιών. Θα έπεφτε κάτω. Μητέρα δύο παιδιών, δύο αγοριών. δύο αγοριών, γι' αυτό είχε... Ισορρόπησε πολύ καλά, ανέβηκε στην τούρτα, κατέβηκε, άνετα, αυτά, αν έχεις δύο αγόρια... Ναι, ανεβαίνεις, προφανώς. Μπράβο, παιδιά, καλώς ήρθατε. Στα μάτι μου. Είστε πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί. Εντυπωσιακά καλοί, δηλαδή, αρχίσαμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και μ' άρεσε, εκτός από το κέφι σου που λες ότι είχες και τη χαρά σου, μ' άρεσε ότι το τραγούδι δεν το είπες μόνο, αλλά το έπαιξες κιόλας. Και αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί, βάζετε πολύ ψηλά τον πήχη για τους επόμενους. Μπράβο σας. Δεν το πιστεύω. Τι λες, τι λες. Κάτι για την καρδιά. Δεν πιστεύει, λέω. Είναι η αρχή. Το επόμενο που είναι διαγωνιστικό. Το επόμενο live θα μας πει. Κέτι μου. Παιδιά μου, καλησπέρα και από μένα. Το τραγούδι είναι «Τα Μαμ», ωραίος και ωραία. Πολύ σωστά το διαλέξατε. Γαλάτια, και εγώ δεν σε ξέρω. Έχω ακούσει ότι, είχα ακούσει ότι είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι, ότι ο Γιώργος σε λατρεύει. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχεις ένα super duper δάσκαλο, γιατί ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, νομίζω ότι θα πας πάρα πολύ καλά. Και εγώ νομίζω ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι το μόνο σίγουρο. Χαίρομαι που παιδιά. Είμαι απέναντί σας. Καλή αρχή γνωρίζω. Από τους κριτές μας. Συγχαρητήρια. Καλά λόγια ακούσατε. Γαλάτια. Φανταστικά. Ωραία αρχή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χειροκρότημα για τον Γιώργο και τη Γαλάτια. Και εγώ. Αχ, τι ξέχασα.